Αντίτιμο στο μπάλο ή το ελαφωνίσι για ένα μπάνιο στη θάλασσα? Αυτό το ερώτημα τα τελευταία χρόνια πλανάται στον αέρα, μόνο που τώρα προσγειώνεται ως πρόθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο κάνει την αρχή με τον Εθνικό Δρυμό στον Όλυμπο, στο πλαίσιο διαβούλευσης με τους ορειβατικούς συλλόγους να αντιδρούν. Ήδη θα είχε επιβληθεί εισιτήριο στο θαλάσσιο πάρκο της Αλονίσου, αν δεν υπήρχαν οι αντιδράσεις. Ενώ σειρά φαίνεται πως θα πάρουν τα Χανιά με τον μπάλο και το ελαφωνίσι. Έχω μιλήσει με τον κύριο Αμυρά την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος μου είχε αναφέρει ότι σκέφτονται, ξεκινώντας από τμήμα του Εθνικού Δρυμού του Ολύμπου, να ξεκινήσουν με εισιτήριο, προσπαθώντας να δημιουργήσουν θέματα ανταποδοτικότητας για τις προστατευόμενες περιοχές. Δηλαδή, επισκέπτες, πέρα από, για παράδειγμα, στον Πάλο το εισιτήριο του, όπου καταβάλουν το 1 ευρώ, όπως και στη Χρυσή σήμερα, στα πλοία, για την καθαριότητα βασικά των χώρων αυτών, το λαμβάνουν οι Δήμοι δηλαδή, να υπάρχει μια ανταποδοτικότητα ευρύτερη για τις περιοχές αυτές, έτσι ώστε σε αυτές να τύχουν της κατάλληλης διαχείρισης, αφορμής δοθήσεις και με την συγκρότηση και λειτουργία του ΦΠΚΑ, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Η κυρία Κοζηράκη διευκρινίζει ότι ο φορέας θα έχει αρμοδιότητα μόνο στη διαχείριση των επισκεπτών και όχι στην προστασία του περιβάλλοντος, αρμοδιότητα η οποία θα παραμείνει για τις περιοχές Natura, στις διευθύνσεις δασών, όπως συμβαίνει στο φαράγγι της Σαμαριάς. Από το 1990, ο Εθνικός Δρυμός δέχεται κατά μέσο όρο ετησίως 150.000 επισκέπτες και έχει έσοδα περίπου 700.000 ευρώ. Είναι χρήματα τα οποία πηγαίνουν στο Πράσινο Ταμείο. Από αυτά, το 30% κάθε χρόνο αποδίδεται στους δήμους που τμήμα τους βρίσκεται μέσα στον Εθνικό Δρυμό. Για τα Χανιά δηλαδή έχουμε τέσσερις τέτοιους δήμους. Αυτοί λαμβάνουν το 30% των εισιτηρίων ουσιαστικά, έτσι ώστε σαν ανταποδοτικά για να κάνουν, να βοηθήσουν και να, ως προς τη λειτουργία του φαραγγιού για διάφορα έργα που χρειάζονται. Και ένα τμήμα από αυτά τα χρήματα, όχι όλα βέβαια, πηγαίνουν πραγματικά στο φορέα που λειτουργεί το φαράγγι, συγκεκριμένη περίπτωση στη Διεύθυνση Δασών. Το σχήμα του φορέα που θα συσταθεί δεν έχει ακόμα αποφασιστεί αν θα είναι κρατικό, ιδιωτικό ή μεικτό σχήμα. Πάντως, η φημολογία για εισιτήριο της τάξης του 1 ευρώ σε μπάλο ή ελαφωνίσι για τους επισκέπτες μάλλον απέχει από την πραγματικότητα, καθώς το αντίτιμο εκτιμάται ότι θα είναι αρκετά μεγαλύτερο τη στιγμή που και για τα 5 ευρώ στο φαράγγι της Σαμαριάς υπάρχουν εδώ και χρόνια σκέψεις για αύξηση του εισιτηρίου. Κοιτάξτε, ακόμα και στη Σαμαριά, εδώ και αρκετά χρόνια συζητείται το γεγονός ότι αυτό το εισιτήριο που έχει καθιερωθεί και έχει διατηρηθεί στα 5 ευρώ πάνω από 15 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ότι ήταν πολύ χαμηλό. Έχει προταθεί αύξηση της τιμής του εισιτήριου για τη Σαμαριά. Φαντάζομαι ότι αντίστοιχα θα προταθεί μεγαλύτερο εισιτήριο για τις υπόλοιπες περιοχές, αλλά είναι κάτι που απλώς εγώ κάνω εικασίες, δεν το γνωρίζω.